Ένα μεσημεράκι στη Στενήμαχο. Βλέπουμε τα κουμάσια με τη σειρά. Από ποια θα πετάξουμε, ποια νούμερα σήμερα? 4 και 2. Το 2 λοιπόν θα γίνει ο χαβάς. Αφήνουμε ένα κενό μπροστά, ένα πίσω και από το 4. Στη Στενήμαχο λοιπόν, παιδιά, κοντά στην Άουσα, στο φίλο μας τον Πετινάρη, τις 9 του Φλεβάρη. Ωραία, έχουμε και μειοκαταληξίες. Θα δούμε το χαβά της χρονιάς για το 2024. Πετινέ, πάμε, πάμε, ναι. Δεν είναι ο Αχιλλέας ο Πετινός, έτσι. Αχιλλέα, γελάς τώρα, εσύ, ξέρω. Έχουμε και ένα Πετινάρη στην Αθήνα. Αυτός είναι ο Πετινάρης εδώ. Ο γνωστός, πολλά χρόνια του κάνω βιντεάκια, με τους πολύ ωραίους παπαγάλους. Θα τους δούμε μετά. Έχει αυτούς τους μπλουτινές αντινέ. Εδώ έχω ένα σκιάστρο, γι' αυτό έχω έρθει μέσα στη μέση της ταράτσας. Ταρατσόβιος είναι δικός μας. Αυτά είναι παλιά, από 2 μέχρι πιο παλιά μου είναι 9. Από 2 μέχρι 9. Τα βλέπετε, κοιτάξτε εδώ. Μου έμεινε. Με τη χτύπησε και ευτυχώς έγινε καλά. Τα έχει σαν παιδιά του, ναι. Πλήρη άπνοια λοιπόν. Μην έχουμε περιθώρια να πάμε αλλού, μόνο από εδώ. Έχω εκείνο εκεί το μπουρί της σόμπας και με καλύβι. Αυτά είναι τα σταχτιά του, τα θεαματικά του θα έλεγα τα σταχτιά. Τα βλέπετε, μούρι πλάτη, σούζα. Ωραίος, ωραίος ο Πετινός, όπως πάντα. Είδατε τι βρήκα να μου καλύβει τον ήλιο. Να και ο Πορδαλονέρης, ο καλός. Και αυτός είναι του όρθιου. Τον αφήνουμε και αυτό να είναι. Έχουμε και τσαπάρικα εδώ πέρα, έχουμε απ' όλα. Απ' όλα. Τελείως καρφιά. Όπως τα σήκωσε, ξεραθήκαν όρθια και ανεβαίνουν επάνω συνέχεια. Καρακανάτες δεν ακλείς. Σουζάτος είναι και αυτός. Και τώρα αφήνω και το zoom, το κανονικό, το ψεύτικο και πάμε πάλι πάνω. Έχω σημαδούρα τον τσαπάρι. Αυτός είναι ο τσαπάρις, είναι η σημαδούρα να μας πηγαίνει στα πουλιά. Και αυτός είναι μπαλονάτος, όπα. Καραμπέρις δεν άκλεισε. Λοιπόν, τον αφήνουμε και αυτό να γίνει να δω λίγο με το μάτι. Ωραία, με τη μία βγήκανε, ρε. Με τη μία βγήκανε, ναι. Έχει μια θολούρα ο ουρανός επάνω. Το βλέπω ότι είναι πολύ θολός. Αυτό τώρα είναι περιστέρι. Έχει μισή ουρά μαύρη, μισή άσπρη. Πάντως και αυτό έχει αυτό το πλάνο, το όρθιο. Ένα-ένα τώρα, ναι. Τα έχει ρουφήξει αυτός ο καιρός, αυτή η μπίχλα. Έχει βγάλει και μια υγρασία πάνω. Αυτό δεν είναι από την κάμερα, είναι η υγρασία που έχει. Να και ένας μονόπατος. Κι άλλος τσαπάρης, ναι. Από τη μια μπάντα. Ο άλλος θα είναι και από τις δύο μπάντες. Κάτσε να ανοίξω λίγο πλάνο. Βλέπετε, δεν υπάρχει τίποτα γύρω-γύρω. Λοιπόν, και κατεβαίνω κάτω. Να το βλέπετε εδώ. Είδα, εντόπισα ένα. Αυτός είναι ο τσαπάρης ο κανονικός και από τις δύο φτερουγές. Μπάλα, μπάλα είναι, ναι. Πεντακάθαρα φαίνεται, τον έχουμε πιάσει από κάτω και είναι το μόνο περιστέρι που φαίνεται, παιδιά, το μοναδικό. Φαίνεται. Τυχαία, γιατί χτυπάει ο ήλιος τα φτερά του, γυαλίζουνε και τον επιάσαμε, ναι.
Τώρα άλλο εκεί γύρω γύρω δεν βλέπω. Εγώ δεν έχω κουτάξει, πιστεύω. Κάτσε να ανοίξω. Α, να, 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 εδώ έχουμε. Έλα, να τα. Να τα και τα σταχτιά μας. Μην κουνιέσαι μπανάνι. Ας πήγε ο Τσαπάρης. Έτσι να έχουμε και άλλα πλάνα, γιατί τα πουλιά πραγματικά, παιδιά, δεν φαίνονται από κάτω. Από κάτω έχει μια μπίχλα και δεν βλέπεις τίποτα, ούτε και το τσαπάρι. Τώρα πάω στο τζινί αυτό που βλέπετε εδώ, να έχω λίγο όσο μπορώ ποικιλία. Αλλά είναι πραγματικά βελόνες, καρφίτσες, καρφίτσες μόνο, ναι. Κάτσε να δω το zoom. Έχω μπει ήδη στο ηλεκτρονικό. Δεν ακλείσει είναι αυτός. Φύγε ρε τσαπάρι. Λοιπόν, πριν είχα πιάσει δύο σταθιά, τώρα ένα, λίγο να κατέβω κάτω πάει, χάνεται, ναι. Ο Τσαπάρης είναι σημαδούρα. Εγώ ούτε Τσαπάρη βλέπω, πού το βλέπεις. Ναι, ένα τσαπάρι και ένα τζινί έχω αρπάξει. Ετοιμάζομαι σε λίγο, πάμε για εξάλλου. Όποτε θες, ναι, να αυτή τη διάδα και αυτός χάνεται. Πάνω, μην τα βλέπεις πολύ, γιατί εμείς γαμωθήκαμε, δεν λέω. Όχι, όχι, εντάξει. Α, ναι, αυτός είναι. Αυτός είναι Καραμπέρης, δεν ακλείς. Ναι, ενοχλώ εδώ. Κάτσε να κατέβω κάτω, μισό λεπτό κατεβαίνω, γιατί θέλω να τα γκρεμίσει και είμαι στη μέση. Μισό λεπτό. Λοιπόν, μισό λεπτό, Πετινάρη. Μισό λεπτό, μην δείξεις ακόμα. Πάμε για την επιστροφή, ναι. Για να δούμε τώρα. Θα κάνω υπερπροσπάθεια. Να τα. Βάλανε. Λέω από την Άρης, φύγε μέσα, πάρει κανένα. Πώς έρθανε τώρα, ρε. Πω πω, τη βαζούρα ακόμα. Ωραία, μέσα στην κάμερα μπαίνουνε. Ρωγάω εγώ, εντάξει. Έρχονται, όλα έρχονται. Ωραίο, μου αρέσει αυτό. Μέσα στην κάμερα. Κι άλλος από πάνω. Καραμπέρης είναι αυτός. Ουα! Φρενάρισε πάνω στην κάμερα κι αυτός. Πρέπει να έχουν έρθει τα πιο πολλά, ε. Άλλα πέντε είναι πάνω. Κάτσε να τα πιάσω ένα πλάνο έτσι εδώ τώρα, είναι ωραία. Τώρα που είναι με τα στήθια έτσι σηκωμένα. Ήρθανε όλα αυτά ground και λείπουν άλλα πέντε. Και έρχονται και αυτά, ναι. Να και οι παπαγάλοι ωραίοι που σας έλεγα. Θα τους δούμε μετά, ναι. Να τα. Ήρθανε και τα τελευταία. Από την πεντάδα που λέμε. Γκρεμάνε και οι παπαγάλοι. Λοιπόν. Και ένα πλάνο τώρα εδώ. Μισό λεπτό. Έχει άλλο ένα έξω, άστο. Ναι, έλα, παίρνα το κι αυτό μέσα. Παίρνα το. Τι να του κάνουμε τώρα. Μην του χαλάσουμε το χατήρι. Ναι. Κάνει πολύ ζέστη, παιδιά. Μιλάμε ότι έχει 20 βαθμοί θερμοκρασία με άπνοια μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Και τα πουλιά πήγανε και γίνανε στάχτη και μπούρμπουλοι. Δηλαδή βρίσκαμε ένα-δύο μετά στα καρφιά, βρήκα τυχαία και κάτι τζινάκια στα πολύ ψηλά, ένα τσαπάρι που ήταν σημαδούρα τον είχαμε γιατί είναι τσαπάρις, δεν είχε σουλουποειδή. Τώρα στον άλλο χαβά που θα έχουμε τσαπαροκαραμπέρια, πιστεύω θα έχουμε πιο πολλά πλάνα, γιατί εκείνα όπου και να πάνε θα τα έχουμε. Θαυμάστε για μια τελευταία φορά, τώρα που είναι όλη η ομαδάρα μας μέσα, τα ωραία περιστέρια που έχει εδώ στη στενήμαχο της Νάουσας ο φίλος μας ο Πετινάρης. Ναι. Ψιλοπόδαρα περιστέρια. Λοιπόν, τώρα ας βγούνε, δεν πειράζει. Είναι αγρίμια, δεν κάθονται μέσα, τι να κάνουμε. Αυτό είναι, άδειασε το κουμάσι. Μείνανε μόνο δύο. Πάμε για τον άλλο χαβά. Να και τα φιλαράκια, εδώ. Αυτοί είναι οι θεατές. Εκεί στο σκίαστρο. Ένα σκίαστρο αυτή από εδώ και ένα εγώ από εδώ. Το φουγάρο. Και ο Πετινός στη μέση πετάει. Εσένα τιμωρία θα σε έχουμε, Πετινάρη, να το ξέρεις, τον ήλιο. Λοιπόν, πάμε ρε φιλαράκι, άντε να δούμε και τα τσαπαροκαραμπέρια, έλα. Όσο μπορείς πάνε λίγο πιο πίσω.
Ναι, ναι, εντάξει, εδώ στη σκιά, μέχρι εδώ. Αυτά είναι αγρέμια. Πήραμε και την εντολή, γιατί έχει δίκιο τώρα, είμαι μέσα στη μέση, αλλά παιδιά δεν γίνεται. Άμα δεν μπω στη σκιά εδώ, αυτά θα πάνε αριστερά προς τον ήλιο. Δεν θα βλέπω, έτσι απλά. Τα βλέπετε, είναι όλα σχεδόν καραμπέρια και τσαπάρια. Δεν έχω περιθώριο για να πάω αλλού. Καρατσόβιος είναι, γύρω γύρω έχει σπίτια με κεραμίδια. Live. Ωραία. Φύγανε τουλάχιστον από εκεί. Ενώ τα σταθιά φύγανε αριστερά στον ήλιο. Έχει και καραμπέρια πάνω, οπότε θα δούμε τώρα άλλα κόλπα εδώ. Πάμε και κοντά. Να τα δούμε και λίγο κοντά. Ωραίος. Όπω τα καραμπέρια, κοιτάξτε διαφορά τώρα τα καραμπέρια πώς φαίνονται στον ήλιο. Πολύ πιο ωραία. Από τα τζινιά. Λοιπόν, όλα. Να η ομαδάρα μας, όλοι. Και θέαμα βγάζουν, σπορ και θέαμα. Ο Πετινάρης, λοιπόν, παιδιά, σε μια ταράτσα πάνω. Έχουμε έρθει αρκετές φορές. Και πάντα μας δείχνει αυτές τις εικόνες εδώ. Λοιπόν, αφήνω τα τελείωσα από πάνω και πάμε εδώ στα κορνιζάτα. Λίγο πλάγια αριστερά φεύγουν τα πουλιά. Ναι, γιατί έχει άλλο αέρα ψηλά. Και άλλο χαμηλά. 20 βαθμοί θερμοκρασία στην καρδιά του χειμώνα, ναι. Πετινάρης. Ο Πετινός, λοιπόν, πετάει τέτοια. Λοιπόν, κάτσε να τα αφήσουμε τώρα αυτά εδώ και να γυρίσουμε πίσω. Να στο βάθος εδώ βλέπω άλλο καραμπέρι. Πω πω, τα καραμπέρια τους σκίζουν. Έχουν κέφια σήμερα, κοιτάξτε εδώ. Τα χάσα. Πάω κατώ και να τα ξαναβρω. Αφού πήρα φόρα τώρα, να τα, ωραία. Πολύ ψηλά, ναι. Δεν θα τα χάσω τώρα, παιδιά, είναι καραμπέρια. Σας το υπόσχομαι. Έχω γαλανάδα και όπου και να πάνε θα τα βλέπουμε. Ωραίο χαβά κάνει μέχρι στιγμής. Αλλά επειδή δεν μου αρέσει να τραβάω κόλλους, αφήνω αυτό να κατέβηκα κάτω και πάω πάλι σφαίρα εδώ. Τουλάχιστον αυτό είναι από πάνω μας και φαίνεται. Έλα ρε, γύρνα λίγο μούρι ρε. Έτσι, μπράβο. Καραμπέρις δεν ακλείς. Με τέρμα ζουμάρισμα και το βλέπω, φαίνεται έτσι. Καλός καιρός για εκδρομή, κακός για χαβά. Ναι, πολύ κακός, γιατί είπαμε, είναι μέσα στο μεσημέρι και κάνει πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Ωραία που πήγανε. Κουκίδες. Μπράβο ρε Πετινάρη. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, βλέπουμε υπερατλαντικούς χαβάδες. Βλέπετε κι εσείς, βλέπω κι εγώ. Βλέπει και η κάμερά μου. Για να δω έναν άλλο τώρα. Είναι όλο τέτοια, είναι καραμπέρια, έτσι. Αυτό τι είναι εδώ, για να δω. Καραμπέρ, τι θα είναι. Ωραία ερώτηση έκανε τον Μπανάνη. Εντάξει, είχε κανένα δύο καραμπέρια την ακλιά. Αυτός είναι σκέτος. Αυτός που είναι λίγο καρακανάτης. Μπορεί να έχει πιο λίγα, αλλά ίσα που φαίνεται, δεν βλέπετε. Ίχνος. Τώρα τον έφερα καλά. Έχουν ανοίξει πάρα πολύ, δεν πετάνε μαζί τα πουλιά, τα βλέπετε. Ένα-ένα, να, εδώ έχουμε δύο.
Δύο πουλάκια μέσα στα καλαθάκια. Και είναι καραμπεράκια. Αυτός μπορεί να είναι και τζινής. Τα έχει στείλει στο Θεό, πραγματικά, παιδιά. Στο Θεό. Θα προσπαθήσω να το έχω πλάνα μέχρι να τελειώσει ο Χαβάς. Α, εδώ έχω πιο πολλά. Έχω μια τετράδα. Δύο, λίγο πιο αριστερά, λίγο πιο κάτω και έχει και δύο που είναι... Το ένα είναι τζινί. Αυτό εδώ είναι τζινί. Ή καρακανάτι είναι. Να κι άλλο στάχτη σκέτο. Όποτε θες θα ρίνεις, μου λες. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραίο. Έχω και πλάνα τώρα στο σβήσιμο. Ωραίο Χαβά, στα καρφιά. Θα τα ρίξει τώρα τα πουλιά, ναι. Τα έκανε κουρούμπελα. Αυτό είναι η στάχτη και μπουρμπουλή. Και βλέπετε, έλα, πάμε. Πάμε, πάμε, ναι, ρίχτους, δίχτους, δίχτους. Ευτυχώς φοράω και κράνος, γιατί είμαι μέσα στη μέση. Αντιδράσεις θέλω να πω, αντιδράσεις εκεί. Να, να, ας προκολλήσω. Όπα, είδα πουλιά που έρχονται. Κατέβηκα, κατέβηκα, κατέβηκα. Για να δω με το μάτι. Δεν φαίνεται τίποτα. Τίποτα δεν φαίνεται με το μάτι. Και πίσω από το κτίριο. Και μέσα στην κάμερα. Όλα είναι μέσα στην κάμερα δηλαδή. Έχω τσιλιάρει τώρα ένα... Μία ώρα κάνει να φτάσει κάτω ρε παιδιά. Κρεμάει, κρεμάει ένα καραμπέρι. Τώρα το πιάνει και η μηχανή τώρα, ναι. Και τα τελευταία τώρα εδώ στα φρένα. Κοιτάξτε και μία τους παπαγάλους. Ωραίοι, ε. Είναι αυτοί οι πλουτινέδες, αντινέδες. Σε κόκκινο, σε καφέ, όλα τα χρώματα. Πόρε πύρωμα, κοιτάξτε πύρωμα, ε. Στην καρδιά του χειμώνα. Από εκεί να καταλάβετε πόσο ζέστη κάνει. Ένα λείπει αυτή τη στιγμή. Τώρα που θα το τραβήξω μέσα, μέχρι να τα τραβάω θα έρθει και αυτό. Δεν θέλω να χάσω αυτή την εικόνα, είναι πολύ ωραία. Πεντάμορφα. Συμφωνείτε ότι είναι πεντάμορφα. Ναι. Λοιπόν, πολύ ζέστη παιδιά, κοιτάξτε έχουν λαχανιάσει, έχουν κορακιάσει μάλλον όλα. Είπαμε 20 βαθμοί θερμοκρασία, πλήρη άπνοια στην καρδιά του χειμώνα. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα, ναι. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα καραμπέρια του Πετινάρη. Στη στενήμαχο της ναού σας. Όπου αυτός μέσα εκεί στον βάθος που έχει βγάλει λαιμό. Κάτσε να του κάνω μια εστίαση εδώ. Να τους, να τους, να τους. Να, αυτός εδώ ήταν αυτός. Κοράκια σε ο φουκαράς. Τι είναι. Εντάξει δεν έχει μέσα σάλια καθόλου. Πεντακάθαρα μες το είναι. Λοιπόν,
πολύ όμορφα και σε εμφάνιση. Και στον αέρα τα έδαμε. Επαναλαμβάνω, ντάλα μεσημεριού στην καρδιά του χειμώνα. Με αυτή την ανοιξιάτικη μέρα. Βέβαια, η παροιμία λέει ότι ο Φλεβάρης και Αφλεβής καλοκαίρι θα μυρίσει. Αλλά εδώ παραμύρισε καλοκαίρι. Άδειασε το κουμάσι. Βάλτε άλλη μία μέσα, Πετινέ. Βάλτε μία μέσα. Βλέπουμε και μια ωραία εικόνα εδώ και τα παπαγαλάκια του. Κοιτάξτε τι ωραία παπαγάλια έχει. Με παίρνουν τηλέφωνο, εντάξει. Φοβερός, έτσι. Έχουν λαχανιάσει και οι παπαγάλοι. Πολύ πυρώμα, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Ούτε την άνοιξη δεν πυρώνουν έτσι τα πουλιά. Πού πω, ακούγεται ένας ήχος. Όλοι οι αρσενικοί είναι πυρωμένοι. Και οι βούτες και τα παπαγάλια. Κοιτάξτε εδώ και οι βούτες. Όλα. Αυτό μαρτυράει και την εποχή, ναι. Μπράβο, λοιπόν. Μπράβο. Θα μας τα πει τώρα και ο ίδιος. Πετινέ, γεια σου. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Πετινέ της στενήμαχου, έτσι. Μη σε μπερδεύουμε με τον Πετινάρη τον Αχιλιά, το δικό μας. Δεν ξέρω αν τον έχεις γνωρίσει τον άλλο το συνονόματο. Θα το γνωρίσω κάποια στιγμή, πιστεύω και από κοντά. Είναι και αυτός έτσι δυναμικός. Ναι. Έχετε έτσι περίπου το ίδιο στυλάκι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, φιλαράκι, είσαι ταρατσόβιος δικός μας. Και πάντα τους ταρατσόβιους πρέπει να τους προσέχουμε. Είναι κάτι ξεχωριστό. Που σημαίνει δυσκολία μεγάλη. Πολύ μεγάλη δυσκολία. Και μόνο που πετάτε τα περιστέρια σας, όπως και εγώ και όλοι τώρα εμείς που είμαστε ταρατσόβοι, έτσι, από ταράτσες, δεν έχουμε καμία σχέση με τους γήινους που λέω εγώ τώρα. Να είσαι τώρα σε μια λάνα, είναι τελείως διαφορετικά. Παρόλα αυτά όμως, ειλικρινά σου μιλώ, έκανες δύο χαβάδες πάρα πολύ καλούς. Δεν είχες να ζηλέψεις τίποτα και από αυτούς που τα έχουν στη γη. Λοιπόν, συγχαρητήρια ακόμα μία φορά από μένα, φίλε μου Πετινάρη, με αυτές τις πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, καλές για εκδρομή αλλά πολύ κακές για χαβά. Έκανες δύο υπέροχους χαβάδες. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν. Γιατί εντάξει, κοιτάξτε, και εμείς έχουμε κάποια όρια. Τώρα, όταν τραβάς βίντεο και είσαι ακριβώς μέσα στον πυρήνα του ήλιου και τα άλλα μεσημεριού, έχουμε κάποια θεματάκια. Παρ' όλα αυτά, όμως, είμαι σίγουρος ότι σου έχω πολύ ωραία πλάνα. Λοιπόν, συγχαρητήρια λοιπόν. Και του χρόνου να έρθουμε με μια συννεφιά να τραβήξουμε τα, πώς το λένε, τα τζινόχρωμα. Και στο καπάκι όμως να μας κάνει και μια γαλανάδα να τραβήξουμε τα καραμπέρια. Πολλά ζητάω. Λοιπόν, γεια σας από μένα, πάρε το λόγο εσύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, για ακόμα μια χρονιά που ήρθες και φέτος να κάνουμε αυτό το αναμνηστικό βιντεάκι. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα να έχουμε, γιατί αν δεν έχουμε υγεία δεν θα μπορέσουμε να χαρούμε και τα μεράκια μας. Εννοείται. Και το χόμπι αυτό, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο χόμπι. Τι να πω, τα περιστέρια είναι αυτά, κάθε χρόνο τα βλέπεις. Προσπαθώ όλο για το καλύτερο. Τα πετάω, τα ευχαριστιέμαι για την πάρτι μου, κάνω το κέφι μου και τα γουστάρω. Μπράβο, ρε φίλε, ναι. Έτσι. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι και υγεία. Και σε ευχαριστώ πολύ. Και για να κλείσω εγώ όπως κλείνω πάντα, μπράβο σου, πραγματικά είσαι ειλικρινέστατος. Αυτά που σου τραβάω σήμερα, σου τραβάγα και πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι. Έχεις ακριβώς τα ίδια. Μπράβο που δουλεύεις πάντα στις ίδιες βάσεις. Και κοιτάς να τα βελτιώνεις τα περιστήρια σου επάνω στα δικά σου τα πουλιά. Έτσι. Μπράβο. Γεια σου, φίλε Πετινάρη.